παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει ο τερματισμός στο Μαραθώνιο. Νομίζω πρώτη φορά έχετε Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο τερματισμό του Μαραθωνίου. Μετά το 1996 βέβαια που είχαμε βασιλείς τότε, έτσι. Σίγουρα πάντως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας βεβαίως και τη σημασία αυτού του γεγονότος για την Ελλάδα γενικότερα και την προβολή του ελληνικού αθλητισμού. Η πρώτη αθλήτρια από ό,τι βλέπουμε είναι με το νούμερο 1236, δεν είναι από ό,τι... Το 1936 Σπύρο το φοράει η Ιωάννα Τσακίρη του Πανελληνίου. Βλέπουμε πρώτος του Πανελληνίου, από ό,τι φαίνεται κάνει καλή δουλειά ο φίλος μου προπονητής Σταύρος ο Καρές, ένας νέος παλιός πρωταθλητής, αν θυμάστε, στα 1500. Βεβαίως. Είναι προπονητής του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Βλέπουμε και άλλα κορίτσια εδώ, ένα δυνατό φίνις. Τώρα όσο θα περνάει και ο χρόνος, θα έρχονται πιο πολλοί αθλητές. Ενώ περάσαμε στο πλάνο από τον Μαραθώνιο. Βλέπετε πόσο ανηφορική διαδρομή. Οι διαθλητές τώρα έχουν κόψει το ρυθμό τους. Βλέπετε ότι πιέζονται ουσιαστικά από την υψομετρική διαφορά. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ανηφόρα, πράγματι. Και ξανά ένα πλάνο από τον τερματισμό στο πεντάρι. Εγώ αυτή την εικόνα θα ήθελα έτσι να την κρατήσω στη μνήμη μου, η εικόνα έτσι της Βασιλείου Κωνσταντίνου απ' έξω και με τον πολύ κόσμο, διότι εγώ προσωπικά τόσα χρόνια δεν ήθελα να γνωρίσει τόσους πολλούς αθλητές να αγωνίζονται και πιστεύω είναι ένα κίνητρο αυτό να έρθει ο Αθηναίος πολίτης να μπει στο στάδιο, να αρχίσει να αγωνίζεται, να αρχίσει να γυμνάζεται. Ασφαλώς το κάθε γεγονός για να ανεβεί και να προσελκύσει περισσότερο κόσμο θέλει καλύτερη προβολή, καλύτερη οργάνωση. Εδώ βλέπουμε να... Και αυτό γίνεται τώρα με το Μαραθώνιο. Και ανακοινώθηκε και επίσημα από τα μεγάφωνα. Πρώτη στις γυναίκες στο πεντάρι είναι η Ιωάννα Τσακίρη του Πανελληνίου. Βλέπετε και τις κουβέρτες που βάζουν σε κάποιους από τους αθλητές, γιατί έχουν χάσει αρκετή θερμότητα και είναι ειδικές κουβέρτες βέβαια αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως στο Μαραθώνιο. Βλέπουμε έναν αθλητή ο οποίος είναι τυφλός, είναι ο Σταυρίδης, ο Νίκος από ό,τι ξέρω. Είναι ένας αθλητής ο οποίος αγωνίζεται πολλά χρόνια σε μεγάλες αποστάσεις, είναι τυφλός και τρέχει με συνοδό. Πραγματικά σε αυτόν αξίζουν τεράστια, ας πούμε, τα εύγε, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ένας αθλητής ο οποίος πραγματικά είναι τυφλός, δεν βλέπει και όμως με πολλά χρόνια γυμνάζεται και έχει τερματίσει και σε μεγάλους μαραθωνίους του εξωτερικού. Ναι, ακριβώς, και πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει και παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου τυφλών στην Αθήνα και είχε πάρει μέρος. Δηλαδή αξίζει συγχαρητήρια και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εδώ υπάρχουν άτομα στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή, με αναπηρικά καροτσάκια, που τρέχουν σε πολύ μεγάλες επιδόσεις, κάτω από μία μισή ώρα. Δηλαδή εκεί θέλει δυνατά χέρια να τρέξεις και να καταβάσεις προσπάθεια να κυλήσεις το καροτσάκι για 42 χιλιόμετρα και πάρα πολύ μεγάλη θέληση. Βεβαίως είναι ο Μαραθώνιος για όλους που μπορούν να τρέξουν. Δεν είναι μόνο για τους μεγάλους αθλητές και τους απόλυτα γης. Όλοι έχουν το δικαίωμα να προσπαθήσουν. Συνεχίζει το τερματισμό των αθλητών που μετέχουν τον δρόμο των 5.000 μέτρων. Όσο περνάει βλέπετε ο χρόνος, θα έρχονται προς τερματισμό και πάρα πολλοί αθλητές. Εδώ αξίζει πραγματικά η συμμετοχή. Ξαναπάμε στο Μαραθώνιο, το προπορευόμενο γκρουπ εξακολουθεί να είναι εκεί. Οι ίδιοι περίπου αθλητές, οι Αφρικάνοι. Έχει μπει δυνατά τώρα και ο Μπεν Τσέμπετ, και αυτός Κενιάτης με το νούμερο 9 αριστερά στο πλάνο. Ήταν πάντα, από την αρχή ήταν εκεί. Ναι, είναι πάντα στην πρώτη εξάδα, τώρα έχει μπει ίσως λίγο πιο μπροστά, ήταν λίγο πιο πίσω. Είναι και η τακτική που ακολουθεί ο κάθε αθλητής για να εξαντλήσει τον άλλον, τον συναθλητή του. Δηλαδή, όπου υπερτερεί, ο αθλητής προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές ρυθμού για να μπορεί να τον κουράσει και να μπορεί να τον εξαντλήσει πιο γρήγορα. Και σίγουρα, Σπύρο, το γεγονός ότι είναι τώρα 4 Κενιάτες με έναν εφίωπα τους δίνει ένα βαντάζ. Μπορούν να διαλέξουν αυτό το τέμπο που θα έχουν σίγουρα στην κούρσα. Μπορεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους ή το παίρνουν ατομικά. Κάποιοι αθλητές έχουν κάποια συνεργασία. Δηλαδή, για να προκειμένου να έχουν τον κοινό εχθρό. Συσσαγωγικά. Ενώ βλέπετε και πάλι το πλάνο από το ελικόπτερο.
Για κλασικό μαραθώνιο είναι πάρα πολύ καλή η γύψη. Ουσιαστικά σε όλη τη μαραθώνιο του κόσμου υπάρχουν ελικόπτερα που, γιατί είναι, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να στηθούν σταθερές κάμερες. Είναι μόνο από ελικόπτερο. Και είναι μια μεγάλη, έτσι, του σούπερ που μπορούμε να πούμε επιτυχία. Βλέπουμε και πάλι το γκρουπ με τους αθλητές που προπορεύονται. Με το νούμερο 7 είναι ο Χαμπντάμου Μπεκέλε από την Αιθιοπία. Οι υπόλοιποι είναι οι περισσότεροι Κενιάτες. Περίπου σε 10 λεπτά από, ό,τι φαίνεται, από το ρυθμό που έχουν δώσει θα πάνε προς τα 20 χιλιόμετρα. Βλέπετε πόσο γρήγορα. Το νούμερο 10 είναι ο Πολ Λόμο Λόπιο από την Γένεια. Αυτό στο κέντρο. Το 24 είναι ο Πολ Κάντα. Εγώ βλέπω... δύο που από την αρχή είναι μπροστά. Το Μεξικάνο που βλέπουμε. Βλέπουμε και με το νούμερο 2 τον Ιάπωνα, τον Ντάισουκε Φουτζιμότο. Γεννημένο το 1975, 31 ετών. Η Ιαπωνία που βέβαια έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση. Τα τελευταία χρόνια έχει βέβαια κυρίως επιτυχίες στις γυναίκες παρά στους άνδρες, αλλά πάντα είναι μέσα στις πρώτες θέσεις σε όλους τους μεγάλους μαραθωνίους του κόσμου. Και βέβαια εκεί τρέχουν χιλιάδες πραγματικά αθλητές και πολλοί από αυτούς έρχονται και στην Αθήνα ακόμα και ως ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμοι. Ναι, Κανελόπουλος είναι. Αυτός είναι ο Γιάννης Κανελόπουλος του Πανελληνίου, ένας αθλητής που έχει επιτυχίες στις μικρότερες ηλικίες σε αποστάσεις όπως τα 10 χιλιόμετρα. Είναι πρώτος προευρωπαϊκούς νέων. Στα 10 χιλιόμετρα. Έχει κάνει... Είναι από τα τελευταία μεγάλα ταλέντα που ανέδειξαν οι μεγάλες αποστάσεις στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχει κάνει το μεγάλο ξεπέταγμα για να πετύχει σε κάποια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αυτά που λέγαμε πριν, χρειάζεται κάποια πιο μεγάλη οργάνωση στις μεγάλες αποστάσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιες καλές επιδόσεις. Βέβαια τα τελευταία χρόνια... Τα τελευταία χρόνια ο Κανελόπουλος έχει μπει σχολεία στη Φυλάκων, είναι 2 χρόνια στην Καρδίτσα. Και ουσιαστικά εκεί δεν το βοήθησε πάρα πολύ, έτσι, το ότι ήταν αυτή. Βλέπουμε και εδώ έναν πατέρα με το παιδί του να τρέχει με το καροτσάκι. Ένας πραγματικά εντυπωσιακός τερματισμός. Βλέπετε και πολλοί νέα παιδιά να τερματίζουν τώρα. Εδώ τερματίζει τώρα πλέον πολλοίς κόσμος που δεν έχει σχέση με τον πρωταθλητισμό. Και κάποιοι βετεράνοι. Αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα πραγματικά για να δουν τα ωφέλη που αποκομίζεις κάνοντας αθλητισμό. Δεν ξέρουμε μόνο κατά πόσον γυμνάζονται κανονικά οι πιο πολλοί από αυτούς ή τρέχουν μόνο έτσι περιστασιακά. Σίγουρα, από ό,τι φαίνεται τώρα εδώ πέρα γυμνάζονται περιστασιακά. Δεν είναι με κάποιο πλάνο ή με κάποιο έτσι. Είναι κάποιοι που πραγματικά έτσι έχουν μια τάση προς να καλύπτουν κάποιες αποστάσεις. Να, εδώ και ο μικρός που πήρε το μετάλλιο. Όλες οι ηλικίες βλέπετε είναι μέσα, έτσι, άντρες, γυναίκες, από μικρά σε ηλικία, από ό,τι είπατε, που επιτρέπεται από 10 χρόνια για πάνω. Και κάποιοι έχουν φέρει και τα μικρά τους παιδιά, όπως αυτός ο κύριος που είδαμε πριν με το καροτσάκι και το αγοράκι. Βλέπουμε και ένα κύριο σε μεγάλη ηλικία, έτσι. Ο κύριος με το καροτσάκι ήταν ο Ρόμπιν Νίλσον. Συμμετέχει σε μια... ευρύτερη συμμετοχή βλέπω με το παλιό φάληρο. Είναι πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού, βλέπετε τώρα, έτσι. Μεγάλη υπόθεση να τερματίζεις, ό,τι χρόνο και αν κάνεις. Αυτό που όλοι ήθελαν να γίνει ο αγώνας της Αθήνας, σιγά σιγά βλέπουμε ότι αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά θα χρειαστούν και άλλα βήματα διαρκής προσπάθεια τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ένα ξεκόλλημα τώρα. Ήδη τώρα ξεχωρίζουν, από εδώ και πέρα τώρα θα αρχίσουν οι αλλαγές του ρυθμού, γιατί είναι και η δυσκολία διαδρομής θα τους επηρεάσει και οπωσδήποτε κάποιοι αθλητές πιο γυμνασμένοι. Αλλά τελικά όταν ανοίγει το πλάνο βλέπουμε ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Όχι, γίνονται αλλαγές ρυθμού, από ό,τι φαίνεται γίνονται αλλαγές ρυθμού. Εδώ πέρα είναι στο πιο δύσκολο τώρα σημείο, προχωράνε, φτάνουν προς τα 20 χιλιόμετρα τώρα, περίπου. Από τα 20 και μετά υπάρχει μια συνεχή ανηφόρα μέχρι τα 32-33 χιλιόμετρα. Μέχρι το σημείο αυτό, μέχρι το 17-18 χιλιόμετρα είναι ο γιος του Γρηγόρη Λαμπράκη, τερματίζει. Θα το δείτε, τον είδαμε σε ένα πλάνο κάποια στιγμή που πέρασε.
ουσιαστικά ήταν νεογέννητος όταν έχασε τον πατέρα του, αν θυμάστε. Γι' αυτό πήρε και το όνομά του. Να, εδώ και ένα πολύ νέο παιδί με το 435. Είναι ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος, γεννημένος το 1997. Τρέχει για τον Διόνυσο, στην ηλικία κάτω των 15 ετών. Στον τερματισμό με το 1032 ήταν η Ελένη Μπουνιά. Δεν πώς έχει συνηθίσει ο Έλληνας να τερματίζει έτσι μαζικά. Και βλέπετε τη χαρά που έχουν όλοι στα πρόσωπά τους καθώς τερματίζουν σε αυτόν τον αγώνα. Μπορούμε να εξάρουμε και τα συγχαρητήρια της οργάνωσης αφορά σε κάποιους αθλητές που φέρονται άμεσα η πρώτη βοήθεια από ό,τι βλέπουμε. Και υπάρχουν στο ΑΠ που υπάρχει κάτω από τις κερκίδες πάρα πολλά φορεία έτοιμα να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, έτοιμα κυρίως να είναι εκεί για να ξεκουραστούν οι αθλητές αν απαιτηθεί, κυρίως βέβαια μετά το μαραθώνιο. Γενικά η διοργάνωση τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα σε τέτοιου είδους παροχές. Θα πρέπει ακόμα να αναβαθμιστεί. Πάντα υπάρχει σε αυτό το θέμα το καλύτερο περιθώριο βελτίωσης. Τώρα βλέπω τον τερματισμό του πρώτου αθλητή στα 10 χιλιόμετρα. Είναι το Δήμο του Μαγκίνα από ό,τι βλέπετε. Είναι ο πρώτος αθλητής που τερματίζει 10 χιλιόμετρα. Είναι το νούμερο 2, ο Δήμος ο Μαγκίνας. Του Ολυμπιακού. Ναι, είναι τα 10 χιλιόμετρα από τον τερματισμό. Είναι του Ολυμπιακού, είναι σε νέος αθλητής. Πράγματι αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα ότι είναι ο Δήμος ο Μαγκίνας. Από ό,τι φαίνεται βλέπετε έχουν άλλαξει χωριστά νούμερα οι αθλητές που τρέχουν τα 5 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα. Με τα 5 χιλιόμετρα έχουν αυτό το ροζ έτσι χρώμα. Ο Δήμος ο Μαγκίνας που είναι 23 ετών, ανήκει στον Ολυμπιακό. Ήταν από τους πιο γνωστούς που πήραν μέρος στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων. Είναι και ο αναγνώστου που έχουν δώσει συμμετοχή. Δεν τον έχουμε δει να τερματίζει ακόμα. Ίσως να μην έτρεξε. Ενώ βλέπουμε το γκρουπ των Αφρικανών που προηγούνται πάντα στο μαραθώνιο. Ο δεύτερος αθλητής είναι ο Σκουφιάς από Τρίκαλα. Επειδή γνωρίζω αθλητές, λέω. Είναι αθλητής του Νίκου είναι του Σούλα, του Δημήτρη Σούλα, ένα καθηγητή ΤΕΦΑ που έχει δημιουργήσει ιστορία στα Τρίκαλα στις μεγάλες αποστάσεις. Έχει βγάλει αξιόλογους πρωταθλητές και έχει τροφοδοτήσει επί σειρά ετών την εθνική ομάδα. Ο Φάνης ο Σκουφιάς λοιπόν, 23 ετών. Βέβαια οι αγώνες αυτοί των 5 και 10 χιλιόμετρων δεν μπορούν να δείξουν κάτι ουσιαστικό από το ποιοι είναι καλύτεροι, γιατί άλλο το πεντάρι και το δεκάρι μέσα στο στίβο, άλλο έξω έτσι όπως γίνεται, αλλά σίγουρα δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται ένας αθλητής. Σίγουρα οι δρόμοι επί τη μουσία εδώ είναι λίγο διαφορετικοί από το δρόμο μέσα στο ταρτάν, στο track που λέμε. Οπωσδήποτε όμως σε τέτοια εποχή οι δρομείς των μεγάλων αποστάσεων που τρέχουν και στο στίβο τρέχουν σε δρόμο επιδημοσίας οδού στα πλαίσια προετοιμασίας τους. Πρέπει να τρέχουν και πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι αγώνες, να διαγωνίζονται τέτοιοι αγώνες. Όλοι οι καλοί δρομείς σε όλο τον κόσμο τρέχουν σε τέτοιους αγώνες όταν δεν έχει μεγάλες διοργανώσεις στίβου, πίστας. Πάντως πρέπει να διοργανώνονται στην Αθήνα τέτοιοι αγώνες πιστεύω κάθε εβδομάδα σε κάθε γειτονιά, στο Περιστέρι, στα Λιώσια. Σε οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας, κάθε εβδομάδα σχεδόν, αν όχι κάθε εβδομάδα, μια φορά το μήνα, για να μπορούν να προσελκύσουν και νέα παιδιά, αλλά και να δώσουν το κίνητρο της άθλησης στην κοινωνία μας και στους πολίτες γενικότερα. Για να μπορέσει η Ελλάδα κάποια στιγμή, Σπύρο, να πάει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, αλλά και στο Παγκόσμιο 20.000 μέτρων που είδαμε φέτος να ξεκινάει στο Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας στόχος για εσάς τους προπονητές. Βέβαια, αλλά θα θέλαμε και τη βοήθεια της Ομοσπονδίας. Ήδη περάσαν από ό,τι φαίνεται τα 20 χιλιόμετρα. Είμαστε στο 20 χιλιόμετρα. Τώρα από εδώ και πέρα, όπως βλέπετε, υπάρχει συνεχή ανοφέρεια μέχρι το 33ο χιλιόμετρο. Βλέπετε το πόσο πόση δυσκολία έτσι αγωνίζονται οι αθλητές. Από ό,τι βλέπουμε, σκύβουν μπροστά, ίσως να έχουν και κάποιο αέρα. Εδώ, βέβαια, στο Καλλιμάμαρο, απειλώσουμε τους τηλεθεατές. Δεν υπάρχει μια άπνοια, μια σχετική άπνοια.
αλλά ίσως και πέρα επειδή είναι λίγο προς τα έξω να έχει πιο πολύ αέρα, γιατί βλέπω ότι δυσκολεύονται οι αθλητές. Βέβαια είναι και η ανηφόρα τώρα που τους πιέζει πάρα πολύ. Ο ρυθμός από ό,τι βλέπω πάνε περίπου για στο 2.12 περίπου με 2.13. Μια πάρα πολύ εξαιρετική. Πολύ γρήγορη. Ήδη ανέβηκε ο ρυθμός, παρόλο που είναι